έφυγε από τη ζωή ο συγγραφέας, πολιτικός και αγωνιστής της αριστεράς Περικλής Κοροβέσης. Ήταν ο άνθρωπος που μέσω του βιβλίου του Ανθρωποφύλακες έκανε γνωστά τα βασανιστήρια της Χούντα σε όλο τον κόσμο. Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, ο συγγραφέας, ποιητής, αντιστασιακός και πολιτικός της αριστεράς Περικλής Κοροβέσης, μετά από σύντομη νοσηλεία σε νοσοκομείο. Ο Περικλής Κοροβέσης, ήταν ο άνθρωπος που μέσω του βιβλίου του Ανθρωποφύλακες, έκανε γνωστά τα βασανιστήρια της Χούντας των Συνταγματαρχών σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος είχε βασανιστεί άγρια, γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου 1941 στο Αργοστόλι Κεφαλινίας. Σπούδασε θέατρο με τον Δημήτρη Ροντήρη, σημειολογία με τον Ρολάν Μπαρτ και παρακολούθησε μαθήματα τον Πιέρ Βιντάλ Νακέ, Μαρσέλ Ντετιέν, Κορνίλιου Καστοριάδη και άλλων στο Παρίσι. Από μικρή ηλικία μετήχε στο μαχητικό δημοκρατικό κίνημα της αριστεράς. Φυλακίστηκε και εξορίστηκε επί Χούντας, ο συγγραφέας, πολιτικός και αγωνιστής της αριστεράς Περικλής Κοροβέσης. Ο συγγραφέας, πολιτικός και αγωνιστής της αριστεράς Περικλής Κοροβέσης. Η UROKEINISSI, το πρώτο και πιο γνωστό του βιβλίο, όπως προαναφέραμε είναι οι Ανθρωποφύλακες, 1969, όπου περιγράφονται τα βασανιστήρια στα οποία προέβαινε η Χούντα των Συνταγματαρχών και η προσωπική του εμπειρία. Αρχικά κυκλοφόρησε κρυφά, αλλά αργότερα μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Έκτοτε έχει δημοσιεύσει και άλλα βιβλία, όπως «Αριστερή Ανακύκλωση», «Παράπλευρες Καθημερινές Απώλειες», «Γυναίκες Ευσεβείς του Πάθους», «Η Πολιτική Βία Είναι Πάντοτε Φασιστική», «Στο Κέντρο του Περιθωρίου». Εκτός από πεζά, έχει συγγράψει και θεατρικά, παραδείγματος χάρη Τάγκο Μπαρ, αλλά και παιδικά έργα. Ο συγγραφέας, πολιτικός και αγωνιστής της αριστεράς Περικλής Κοροβέσης. Ο συγγραφέας, πολιτικός και αγωνιστής της αριστεράς Περικλής Κοροβέσης. Η UROKEINISSI, το 1998 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, με το συνδυασμό του Λέοντα Αυδή Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Περικλής Κοροβέσης υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο ξεκίνημα του. Συγκεκριμένα το 2007 εκλέχθηκε στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, μετήχε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και ήταν μέλος της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας για τη Φιλία και Συνεργασία με τα Κοινόβουλια της Γεωργίας, Νότιας Αφρικής και Σουηδίας. Το 2009 αποχώρησε από το κόμμα, μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη το 1989, η εφημερίδα Έθνος δημοσίευσε συκοφαντικό άρθρο με υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη. Το οποίο προσπαθούσε να εμπλέξει τον Περικλή Κοροβέση με την ενέργεια της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η κατηγορία αποδείχθηκε ανυπόστατη και η εφημερίδα αναγκάστηκε να απολογηθεί. Ο συγγραφέας, πολιτικός και αγωνιστής της αριστεράς Περικλής Κοροβέσης. Ο συγγραφέας, πολιτικός και αγωνιστής της αριστεράς Περικλής Κοροβέσης. Η UROKEINISSI, το σημαντικό στη Χούντα ήταν ότι εγώ ήμουν ελεύθερος, ο Περικλής Κοροβέσης, το 2017, στην 50η επέτειο από την επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα, είχε μιλήσει στο News 24 7 και στην Ιωάννα Μπρατσιάκου. Το News 247 είχε ακολουθήσει τον Περικλή Κοροβέση στο κελίο που κρατήθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, υποβαλόμενο σε ηλεκτροσόκ και απομόνωση. Το σημαντικό είναι ότι στη Χούντα εγώ ήμουν ελεύθερος μας είχε πει, αυτοί που λένε ότι μας χρειάζεται μια Χούντα είναι τα πρόβατα της κοινωνίας που θέλουν ένα μαντρί για να τα σφάξουνε. Γιατί αυτό κάνει η Χούντα, σφάζει, δείτε στο βίντεο ολόκληρη τη μαρτυρία του Περικλή Κοροβέση, μια αφήγηση στον ίδιο τόπο, σε άλλο χρόνο, με το φακό του News 247.